Νομίζω είναι ένα σημαντικό συνέδριο που γίνεται για τρίτη φορά και αναδεικνύει πραγματικά την ανάγκη να βρεθούμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, από αυτούς που κάνουν πολιτικές υγείας μέχρι τους αποδέκτες που είναι οι ασθενείς και οι δυνητικά ασθενείς οι υγιείς. Το δικό μας θέμα ήταν σχετικά με τις ανισότητες στην κλινική πρακτική, πως αυτό το βλέπουμε καθημερινά στην όλη διακίνηση του ασθενούς από την διάγνωση έως την ανακουφιστική φροντίδα. Υπάρχουν εξαιρετικές δυσκολίες που οφείλονται σε κοινωνικο-οικονομικά αίτια, σε θέματα εγγραμματοσύνης του πληθυσμού, σε θέματα οικονομικών δεδομένων του καθενός μας, σε θέματα εκπαίδευσης, σε θέματα ρυθμιστικών αρχών και σε θέματα πολιτικών υγείας. Νομίζω ότι πολλές φορές η πολιτική βούληση δεν αρκεί να προχωρήσουμε παρακάτω. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τους ειδικούς να καθίσουν γύρω από το τραπέζι, να ενεργοποιηθεί το Εθνικό Αντικαρκυνικό Ινστιτούτο που είναι κλινικά νεκρό και να μπορέσει να εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο. Αυτή τη στιγμή έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες, αν όχι από το κράτος, τουλάχιστον από άλλους φορείς, έτσι ώστε να υπάρξει μια εκστρατεία ενημέρωσης για την έγκαιρη πρόγνωση? Νομίζω ότι το κράτος σε αυτή τη φάση έχει ασχοληθεί με το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού καταρχήν. Αλλά αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια εκστρατεία που δεν έχει υλοποιηθεί, που πρέπει κατά τη γνώμη μου να αρχίσει από τα δημοτικά σχολεία, από την έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες τοξικούς, ώστε να αποφύγουμε και τα παιδιά να αναπτύξουν κακές συνήθειες, αλλά και τα παιδιά τα ίδια να είναι οι καταλύτες που θα διορθώσουν πράγματα στο σπίτι τους. Η όλη κατάσταση όμως και μέσα και στην πανδημία βοήθησε και βοηθάει σε αυτό? Όχι, σε ίσα περιμένουμε μια έκρηξη κρουσμάτων καρκίνου μετά την απώλεια του προσυμπτωματικού ελέγχου στη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά από την άλλη πλευρά η πανδημία μας έδωσε και πολλά μαθήματα. Το ότι μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα και σαν χώρα με την ψηφιοποίηση πολλών δεδομένων, με τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες κλινικές μελέτες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν, με την απλοποίηση των διαδικασιών όπως έγινε με τα φάρμακα για το COVID, και βέβαια έβαλε τους λειτουργούς υγείας στο προσκήνιο σαν ένα απόσπαστο κομμάτι της πολιτικής υγείας.